Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή συζήτηση για την κοινωνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2023 για όλους και ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ζητάμε εκλογές εδώ και 6 μήνες γιατί η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η κυβέρνηση την 1η του 2023 θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, για συνταξιούχους και για δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ την ίδια μέρα θα ξεπαγώσουν και οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Προκαλέσατε ή δεν προκαλέσατε εκλογές, κύριε Τσίπρα, ρίχνοντας την κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά και συμπράττοντας με τη Χρυσή Αυγή για να σκίσετε το μνημόνιο με έναν νόμο και ένα άρθρο? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εσείς προκαλέσατε τις εκλογές και αναγνωρίσατε σήμερα. Ο Τσακαλώτος θα έλεγε case study. Δηλαδή θα το πάρουν οι επιστήμονες, οι πολιτικοί και θα κάτσουν να δουν πώς μπορεί κανείς μέσα 46 λεπτά να κάνει το άσπρο μαύρο, το μαύρο άσπρο εν προκειμένου, και το πώς μπορεί να πει τόσα μα τόσα πολλά ψέματα. Και είναι η πραγματικότητα που σας διαψεύει. Δεν είμαστε εμείς. Ντυθήκατε σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, για να μιλήσετε για την κοινωνική πολιτική. Όχι σοσιαλδημοκράτης. Κουκουέ ντυθήκατε. Κουκουέ. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης στο Πόρτο Γερμενό. Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα ενέργεια μέσα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Από την πυρκαγιά κάηκαν τουλάχιστον 2 σπίτια. Επίθεση εναντίον της Ελλάδας για το μεταναστευτικό εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη που έδωσε στην Άγκυρα με τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κίνδυνο για την Ιταλία χαρακτήρισε ο Ταγίπ Ερντογάν το σφράγισμα των ελληνικών συνόρων στο Αιγαίο για τους Τούρκους διακινητές μεταναστών, εξαπολύοντας μια νέα επίθεση, καλά προετοιμασμένη όπως φάνηκε, εναντίον της Ελλάδας. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, απαντώντας σε ερώτηση Ολλανδής Ευρωβουλευτή, είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. When a sailing boat leaves a Turkish marina with 100 or 200 people on board, I think we need to be naive to believe that this is happening without knowledge of the Turkish authorities. When you look at these issues, which are sensitive issues, let us not repeat the Turkish propaganda that they have no role in what is happening and that it is, you know, the Greeks who are behaving inhumanely in terms of not protecting fundamental rights. Το μεγάλο ενδιαφέρον των Τούρκων να αγοράσουν το προηγμένο ιταλογαλλικό αντιπυραυλικό σύστημα ΣΑΜ έχει φέρει ξανά κοντά την Άγκυρα και τη Ρώμη, και αυτό εξηγεί και την τοποθέτηση του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έβαλε στο ίδιο τσουβάλι Ελλάδα και Τουρκία, την ώρα μάλιστα που ευρωπαϊκές δυνάμεις της Frontex ενισχύουν τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων. A un certo punto il paese che accoglie non ce la fa più. E questo è un punto che la ministra Lamorgese, in generale, le nostre autorità lo pongono all'interno dell'Unione Europea, l'abbiamo posto oggi con il presidente Erdogan, lo porremo di nuovo alla Grecia quando ci incontreremo. Διακομματική τροπολογία μπλόκο στην πώληση νέων F-16 στην Τουρκία αλλά και στον εξυγχρονισμό των παλαιότερων μαχητικών εφόσον ψηφιστεί, κατέθεσαν 10 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές με επικεφαλή στον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάπας. Με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας του βρίσκεται αντιμέτωπος ο Μπόρις Τζόνσον. Στον απόϊχο του σκανδάλου σεξουαλικής παρενόχλησης, σήμερα παραιτήθηκε και τρίτος υπουργός του, με τον τρόπο που ο Βρετανός Πρωθυπουργός διαχειρίστηκε την υπόθεση. Ο πονοκέφαλος για τον Μπόρις Τζόνσον δεν έχει τέλος. Με την παραίτηση τριών βασικών υπουργών του και του αντιπροέδρου των Τόρις, ο Βρετανός Πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σωκοματική ανταρσία και παλεύει να κρατηθεί στην εξουσία. You're not resigning as vice chair. Well, no. Look, I think I think you have to resign. Right? You have to resign because I can't serve
under the Prime Minister, but I say that with regret. All said, this is untenable. We're out of here. So I can't see Boris Johnson surviving this. Ο Τζόνσον σπέβδει να αντικαταστήσει τους υπουργούς του που παραιτήθηκαν την ώρα που φωνές μέσα στο κόμμα των συντηρητικών αλλά και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης τον καλούν σε παραίτηση ζητώντας εκλογές. You don't go into this job to have an easy life. You make some tough decisions every day. Sometimes you know, it's easy to walk away, but actually it's much tougher to deliver for the country. Τα βρετανικά μέσα ήδη δημοσιεύουν σενάρια διαδοχής του Πρωθυπουργού που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με νέα σκάνδαλα. Τελευταίο εξ αυτών, η παραίτηση στενού του συνεργάτη που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε δύο άνδρες σε κατάσταση μέθης σε ιδιωτική λέσχη του Λονδίνου. I just want to make absolutely clear that there's no place in this government for anybody who is predatory or who abuses their position of power. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος σήμερα με σκληρές ερωτήσεις των βουλευτών, όσο η παραμονή του στην εξουσία δοκιμάζεται. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.